Η πρώτη ερώτηση είναι, αφορά το ίδιο το έργο. Το έργο στηρίζεται σε μια ταινία του Φρεντερίκο Φελίνη του 1954. Mm-hmm. Πες μας δύο λόγια για αυτό το έργο και πώς, για ποιο λόγο το ανεβάζετε. Λοιπόν, καταρχάς ήξερα ότι μετά την ταινία αυτός που είχε γράψει τους διαλόγους, ο Τούλιο Πινέλη, έγραψε ένα θεατρικό έργο, το οποίο είναι αυτόνομο. Φυσικά, το θέμα είναι το ίδιο, αλλά ο τρόπος που χειρίζεται αυτό το θέμα έχει την ιδιαιτερότητά του και είναι καθαρά μέσα από θεατρικό κώδικα. Α, το ίδιο το θεατρικό δεν αναβάζετε, δεν αναβάζετε κάποια διασκευή της ταινίας. Στην αφίσα μας λέει Τούλιο Πινέλη και ένας άλλος, Λαστράντα, από το ομώνυμο φιλμ του Φελίνη. Δεν ανεβάζουμε άλλο πράγμα, ανεβάζουμε το θεατρικό έργο που προέκυψε από την ταινία. Το οποίο, όπως σας είπα, εμείς τουλάχιστον το χειριστήκαμε μέσα από ένα κώδικα καθαρά θεατρικό. Εγώ ήθελα μια απόλυτη λιτότητα, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, αυτό το σκηνικό που βλέπετε πίσω σας είναι ο χώρος στον οποίο διαδραματίζεται όλο το έργο. Μπαίνουν κάποια στοιχεία τα οποία φεύγουν αμέσως. Είναι ένας άδειος χώρος, είναι ένας δρόμος, ένας έρημος τόπος, μια έρημη χώρα. Αυτή είναι η Στράντα, η δική μας. Τώρα, γιατί ανέβηκε, καταρχάς την ταινία την έχουμε δει, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά τον τελευταίο καιρό συνεργάζομαι συγκεκριμένα με δύο ηθοποιούς, στους οποίους πιστεύω πάρα πολύ, την Κάτια Γέρου και τον Θανάση Κουλαμπά, και πίστευα ότι το πάντρεμα των δύο για αυτό το εγχείρημα θα ήταν ιδανικό. Και γι' αυτό έκανα αυτό το έργο. Είναι ένα υπέροχο έργο. Μπορέσαμε να βρούμε πολλά πράγματα του σήμερα, αν θέλετε. Γιατί το έργο του 1954, το έργο βασίζεται. Ναι, βεβαίως, αλλά ένα έργο τέχνης μετριέται από το πώς αντέχει στον χρόνο. Και η Στράντα αντέχει στον χρόνο. Φύγει πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν και στην εποχή μας. Πώς περιθωριοποιούνται οι άνθρωποι, πώς μας πετάνε στο δρόμο λόγω διαφόρων συνθήκων. Και έτσι η Στράντα αποκτάει, αν θέλετε, και μια περίεργη επικαιρότητα σήμερα. Δηλαδή, είναι δυνάμει ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να γραφτεί και χθες. Προσθέσαμε ένα μικρό πρόλογο, τίποτα, απλώς κάποια γεγονότα, κάποια ενσταντανέ, τα οποία εισάγουν, αν θέλετε, στην έννοια του δρόμου και έπειτα αρχίζει το έργο κανονικά. Υπάρχει βεβαίως μια πολύ ταχεία γραφή, σχεδόν κινηματογραφική, το απαιτεί, αλλά δεν πάβει να είναι θέατρο. Και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτα αυτή η σκηνούλα γίνεται τσίρκο, γίνεται music hall, γίνεται έρημος τόπος, γίνεται ένα τρίκυκλο όπου κινείται ο ήρωας και η ηρωίδα. Γίνεται ο χώρος τους με δύο στοιχεία, με ένα φως, με τίποτα. Από ό,τι ξέρουμε, από όσοι έχουμε δει την ταινία, αναφέρεται σε μια σχέση που μιας γυναίκας με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι... Ναι, μια περίεργη σχέση, μια άγονη σχέση. Mm-hmm. Μια σχέση η οποία από τη μία πλευρά συνειδητοποιείται πλήρως, εκείνη καταλαβαίνει τι ρόλο παίζει για αυτήν ο Τσαμπανό και τι ρόλο παίζει εκείνη για εκείνον, αλλά αυτός δεν το καταλαβαίνει παρά μόνο όταν εκείνη πεθαίνει. Δηλαδή υπάρχει ένα ασύμπτωτο, το οποίο δίνει και την τραγικότητα, αν θέλετε, σε όλο το story, σε όλη την ιστορία. Είναι ένα έργο, έτσι όπως το έχουμε στήσει τουλάχιστον, βασίζεται 100% στους ηθοποιούς και στις σχέσεις τους. Δεν υπάρχει τίποτα βοηθητικό απ' έξω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι με ειδικότητες, με ειδικές ικανότητες, όπως έχουμε έναν ακροβάτη κανονικό. Έχουμε δύο μουσικούς, οι οποίοι όμως παίζουν ζωντανά, ο ακροβάτης θα τον δείτε να ανεβαίνει στα 6 μέτρα, αλλά και αυτοί εντάσσονται μέσα στο story της υπόθεσης. Δηλαδή, είναι μέλη αυτής της δράσης. Δεν είναι ξέχωρα πλάσματα. Εντάσσονται μέσα στο story και μέσα στην εξέλιξη της Στράντα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θετικό έργο που αναφέρεται σε διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις. Ακριβώς. Σε κοινωνίες που περιθωριοποιεί τους ανθρώπους. Δηλαδή... Εκφύσεως είναι περιθωριοποιημένη. Απλώς δείχνει την πορεία τους. Το έργο αυτό είναι μία πορεία, μία εξέλιξη. Πώς εξελίσσεται ο καθένας σε σχέση με τον άλλον και σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό. Και κάποτε αυτές οι εξελίξεις συναντιόνται, κάποτε δεν συναντιόνται ποτέ. Εδώ είναι περισσότερο το ασύμπτωτο. Είναι τρεις άνθρωποι ουσιαστικά. Η Τζελσομίνα, η ηρωίδα, ο Τσαμπανό
και ο τρελός, ο οποίος ως καταλύτης μπαίνει μέσα, και η σχέση, η σύγκρουση και η εξέλιξη των τριών αυτών ανθρώπων φέρνει όλη τη δράση, φτιάχνει όλη τη δράση της Στράτα. Να μιλήσουμε λοιπόν για τους συντελεστές της παράστασης. Καταρχάς, να μιλήσω για το θέατρο Βικτόρια που μας φιλοξενεί και που μετά από πολλές περιπέτειες βρεθήκαμε και εμείς στο δρόμο. Αυτό είναι κάτι αξιομνημόνευτο, αξιοσημείωτο μάλλον, συγγνώμη. Αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο. Και ζήσαμε και εμείς τι εστί δρόμος, ο ίδιος ο Θίασος. Και εδώ μας δέχτηκε, άνοιξε την αγκαλιά του Δημήτρης ο Κομνηνός και το θέατρο Βικτόρια και παίξαμε εδώ. Ανέλαβε και την παραγωγή. Λοιπόν, η μετάφραση είναι ομαδική της ομάδας. Η σκηνοθεσία είναι δική μου, τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι του Γιάννη Μετζικόφ, η μουσική είναι του Λεωνίδα του Μαριδάκη, ο οποίος παίζει μουσική μαζί με το Μέλιο Κατσαμάκη, παίζουν ζωντανά στην παράσταση, και τους βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ευγενία Μαραγκού και φυσικά η δική μνήμα για τον χορογράφο της παράστασης, τον Κωνσταντίνο Μίχο, ο οποίος μπήκε στην ομάδα και πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ στο να βρούμε κάποια πράγματα που ψάχναμε από την αρχή. Και εκείνος δηλαδή εντάχθηκε στην ομάδα πολύ, πολύ δημιουργικά. Λοιπόν, στους ρόλους, στο ρόλο της Τζελτσομίνα, αυτής της περίεργης κοπέλας, η Κάτια Γέρου, του Τσαμπανό, αυτού του Μπεχλιβάνη που σπάει τις αλυσίδες στα πανηγύρια, ο Θανάσης Κουλαμπάς, στο ρόλο του Τρελού, ο Νίκος Νίκας, στο ρόλο, πολλούς ρόλους, ας πούμε, σε μια χείρα, σε μια καλόγρια, σε μια κοπέλα του τσίρκου, στη μάνα, η Ευγενία Μαραγκού, η βοηθός μου, η Έφη Κόντα στο ρόλο της πόρνης και του κοριτσιού στο τέλος, αλλά και σε διάφορους άλλους ρόλους, οι δύο μουσικοί που σας είπα, οι οποίοι επίσης παίζουν ρόλους, η δική μνήμα για τον Κίμωνα Παντερή, ο οποίος είναι ακροβάτης και μπήκε στην ομάδα πάρα πολύ δημιουργικά και παίζει και ένα ρόλο στο έργο βασικό. Τους φωτισμούς υπογράφει ο Βαγγέλης Κάνδιας. Και πότε είναι η παράσταση, ποιες μέρες και τι ώρες? Η παράσταση είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, την ίδια ώρα, 9 η ώρα, και θα παίξουμε μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων.